Είναι κάτι που δεν το θέλει. Είπαμε και λίγο πριν την έναρξη δεύτερο μέρος ότι έκανε... Εδώ γίνεται το λάθος. Ο Χριστοφή μπαίνει απέναντι από τον Μολ. Χριστοφή θέλει να πλασάρει. Θα το κάνει. Γκολ 2-0 για την Ομόνια στο 51. Θα κάνει το 2-0 πάνω που λέγαμε για τις μεγάλες ευκαιρίες της Πάφου. 2-0. Ίσμα Λόπες στο 6. Δημήτρη Χριστοφή στο 51. Τα δύο γκολ της αναμέτρησης. Νωρίτερα δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες για την Πάφου. Με την Έλληνα έχει την προϋπόθεση για αντεπίθεση και αυτό γίνεται τώρα με Χουράδο και Τόρες. Η πάσα του Χουράδο στον Τόρες ανεβαίνει η ΑΕΛ. Ωραία κίνηση. Ευκαιρία. Γκολ. Πόπο γκολ για την ΑΕΛ με τον Μάνουελ Τόρες. Με θετικό πρόσημο να του βγαίνει αυτή η επιλογή να μην κάνει κίνηση από, από αλλαγή στα ποδητήρια. Στον Μαϊσουράτζε που πήγε να αμυνθεί. Κοιτάξτε πώς αδειάζει τον Ηράκλη Μαϊσουράτζε για να περάσει και να κάνει το 1-1. Λεάντρο Σίλβα για τον Άλεξ Ντα Σίλβα, η μπάλα εκεί που είναι και ο Τόρες, κάνει κίνηση εντός περιοχής, ο Τόρες γκολ! Πάει να γίνει το πρόσωπο του αγώνα ο Μανουέλ Τόρες με δύο δικά του γκολ. Εδώ η πάσα του Λεάντρο Σίλβα σήκωσε προς τον Τόρες και κοιτάξτε πώς περνάει τον Αγγελή, περνάει και τον Κυριάκου, βλέπει το χώρο, θα νικήσει τον Κλέιμαν, ΑΕΛ 2, παραλίμνη 1.